Ο Mecca News. Δείτε απόψε όλες τις εξελίξεις. Με αντινάφτεξ απάντησε η Λευκωσία στη νέα τουρκική ενέργεια να εκδώσει ναυτική οδηγία σε θαλάσσιο χώρο δικαιοδοσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνήθιση τακτική της Τουρκίας, λέει ο πρόεδρος. Ούτε την υποβαθμίζω, ούτε την υποτιμώ. Έτοιμος για διαπραγματεύσεις ακόμη και αύριο ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Συνάντηση με τον Χακάν Φιτάν είχε στην Τουρκία ο Ερσιντατάρ. Άγκυρα και ψευδοκράτος συντονίζουν κινήσεις εν ώψη νέας καθόδου Ολκίν στο νησί. Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας Λευκωσίας-Ουάσιγκτον με επίκεντρο το θαλάσσιο διάδρομο για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Σε πολύ πρώιμο στάδιο ιδέα, δηλώνει εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Κέρπι. Σε λεπτή κλωστή κρέμεται η ανακοχή στη λωρίδα της Γάζας. Κρίσιμες διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη στο Κάιρο ανάμεσα σε Ισραηλινούς διαπραγματευτές και αντιπροσωπεία της Χαμάς. 67 χρόνια από την ηρωική θυσία του Σταυραετού του Μαχαιρά. Τελέστηκε το πρωί το μνημόσυνο του υπαρχηγού της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου. Να κρατήσουμε αναμένη τη φλόγα της θυσίας του διαμηνίου Νίκος Χριστοδουλίδης. Χειροπέδες σε 7 άτομα φόρεσε η αστυνομία στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκαν ρόπαλα και πέτρες. Έρευνες για το κατά πόσο συνδέονται με άγρια συμπλοκή που διαπράχθηκε έξω από εμπορικό κέντρο στην Πάφο. Με ρεκόρ συμμετοχών πραγματοποιήθηκε στην Πάφο 26ος Logicom Cyprus Marathon. Ξεπέρασαν τις 3.500 οι δρομείς που έτρεξαν κατά μήκος του παραλιακού μετόπου. Απόψε στις 8 και 10.